Καλημέρα, παιδιά. Πρωινό καφεδάκι. Για να με βλέπετε εδώ, πρωινό καφεδάκι, πάω να πει ότι μάλλον full day of fitting θα έχουμε. Σήμερα είναι ευκαιρία να σα δείξω ένα full day of fitting, γιατί έχω ξεκινήσει προετοιμασία. Είναι η δεύτερη μέρα που βρίσκομαι σε προετοιμασία. Προετοιμάζομαι για έναν αγώνα ο οποίο θα γίνει καλοκαίρι. Λογικά θα παίξω στο Αλικάντε και στο Ιστορίλ. Σαν πρώτη εικόνα, εντάξει, γιατί έχουμε πολύ γύρω μπροστά μα και πολλά μπορούν να γίνουν. Αυτή είναι η αγώνα που έχω στοχεύσει. Έχω νέα, είμαι με καινούργιο προπονητή. Έχουμε θέσει νέα πλάνα. Ξεκίνησα και τα παιδιά μου σχολείο, οπότε φρόντισα να συνδυάσω την αρχή της προετοιμασίας μου με την περίοδο που θα ξεκινήσουν τα παιδιά να έχουν σχολείο, για να έχω λίγο πιο ελεύθερο το πρωινό μου. Γιατί έχω να κάνω αερόβια, έχω να κάνω κάποια πραγματάκια έτσι που με διευκολύνουν με το να είναι τα παιδιά σχολείο. Εδώ έχω 300 μιλιγκρά μαγνήσιο σε ταμπλέτα και έχω και ένα ροφηματάκι το οποίο θα κάνω πριν το κάρντιο. Τώρα θα πάω για κάρντιο. Έχω μισή ώρα αερόβιο. Πίνω λοιπόν τα μινοξιάκια μου. Κάνουμε αερόβιο και ερχόμαστε να δείξουμε το πρώτο γεύμα. Τελείωσα το κάρντιο, έκανα 30 λεπτά αεροβική σε ένα τέμπο 120-130 παλμούς. Τώρα θα κάνω εξάσκηση στο vacuum. Έχω αποφασίσει σε αυτή την προετοιμασία μου να αφιερώνω 10 λεπτά κάθε πρωί και να προσπαθώ να βελτιώσω το κομμάτι αυτό. Όσοι με είχατε παρακολουθήσει και στην προηγούμενη προετοιμασία πέρσι, είχα αποφασίσει τα πρωινά να κάνω κάθε μέρα κοιλιακούς για να βελτιώσω την κατάσταση της κοιλιάς μου και τον έλεγχο που θα έχω πάνω στο stage. Αυτό με βοήθησε, ήμουν καλύτερος, δεν ήμουν στο σημείο που θα ήθελα, θα αλλάξω τακτική. Και τώρα θα εστιάσω αυτό το κομμάτι, να δω εάν ξεκινήσω από τώρα μέχρι το καλοκαίρι που θα παίξω, είναι πάρα πολλοί μήνες, και θέλω να δω αν πράγματι αυτό θα βοηθήσει την εμφάνισή μου και τον έλεγχο της κοιλιάς μου πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, τελείωσα. Από ό,τι θα είδατε κι εσείς από την εξάσκησή μου, δεν το έχω καθόλου με το vacuum. Γι' αυτό το λόγο κιόλας θέλω να ξεκινήσω από νωρίς και να το εξασκήσω εντατικά. Δεν πιστεύω ποτέ ότι θα κάνω vacuum, να σας πω την αλήθεια. Αλλά έστω και να μπορέσω να καταφέρω να ελέγχω καλύτερα την κοιλιά μου, θα μου είναι αρκετό. Πάμε τώρα σπίτι για το πρωινό. Λοιπόν, έχω επιστρέψει στο σπίτι. Θα σας δείξω το πρώτο γεύμα της ημέρας. Έχω 100 γραμμάρια φιλέτο κοτόπουλο, 30 γραμμάρια ντοματίνια, 50 γραμμάρια αβοκάντο. Εδώ έχω 150 γραμμάρια βρώμη, 30 γραμμάρια isolate protein της Biotech και μία μπανάνα. Και εδώ είναι οι βιταμινούλες μου, είναι CBD καψουλίτσα, κουρκουμάς. Και εδώ έχω ωμέγα 3, B complex, βιταμίνη C,
Λι-52, κοβιταμίνη C, D3, αλφα-λιπαϊκό οξύ και NAC. Ξεκινήσω να κάνω το πρώτο γεύμα. Να σας υπενθυμίσω, παιδιά, εγγραφή στο κανάλι, like, αν σας αρέσει το βίντεο να φτάσουμε σε περισσότερα μάτια, κουδουνάκι για μελλοντικές ενημερώσεις. Ευχαριστώ για τη στήριξη. Περάσαμε τους 30.000. Βουρ τώρα για τους 50, που είναι ένας στόχος πολύ υψηλός. Και τώρα για τους καινούργιους στο κανάλι που δεν ξέρουν ποιος είμαι και τι κάνω κτλ. Έχω σταματήσει τους αγώνες από πέρσι. Έχω διαγωνίστηκα πέρσι στη Ρουμανία, Αύγουστο μήνα, που κατέλαβα μια απογοητευτική ένατη θέση. Προηγουμένως είχα διαγωνιστεί στην Πορτογαλία, που είχα φτάσει και πάρα πολύ κοντά στο να πετύχω το στόχο μου και να κερδίσω την επαγγελματική κάρτα. Είχα πάρει δεύτερη θέση. Όπως και την προηγούμενη χρονιά, στη Δανία πάλι είχα καταλάβει δεύτερη θέση, και οι δύο αγώνες που κατέλαβα δεύτερη θέση ήταν ματς Ολύμπια. Και εκεί λοιπόν που είχα φτάσει πάρα πολύ κοντά στο να πάρω την κάρτα, ήρθε αυτή η σφαλιάρα της ένατης θέσης στη Ρουμανία. Οπότε εκεί είπα ότι κουράστηκα και θέλω μια μικρή ξεκούραση, γιατί είχα πάρει σερί πολλούς αγώνες. Και είχα αποφασίσει να κάνω περίπου ένα εξάμηνο για να ξαναδιαγωνιστώ. Όμως τα γεγονότα με πρόλαβαν, γίνανε κάποια δυσάρεστα πράγματα σε προσωπικό επίπεδο. Έχασα τη μητέρα μου δηλαδή τον περασμένο Νοέμβριο, που κάπου εκεί ήθελα να διαγωνιστώ δηλαδή. Πράγμα το οποίο ήταν αρκετά ψυχοφθόρο για μένα. Αποφάσισα λοιπόν να μην διαγωνιστώ, να αφήσω λίγο, να περάσει λίγο καιρός και να νιώσω την επιθυμία ξανά να θέλω να διαγωνιστώ και να είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό που θα αποφασίσω να κάνω. Τώρα νομίζω είναι η κατάλληλη φάση για μένα, για να ξεκινήσω να ξαναμπω στους δικούς μου ρυθμούς, στους αγωνιστικούς ρυθμούς. Οπότε, έχω ξεκινήσει προετοιμασία, είμαι δεύτερη μέρα στην προετοιμασία, έχω ξεκινήσει με ένα καινούργιο προπονητή, όπως σας είπα. Ο προπονητής μου είναι ο Patrick Tuor. Όσοι γνωρίζετε το αντικείμενο, το ξέρετε σίγουρα, είναι από τους πιο γνωστούς και από τα πιο μεγάλα ονόματα προπονητών. Ήμουνα σε ένα δίλημα στο να προχωρήσω σε αυτόν τον προπονητή, λόγω του ότι είχε και πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Σε αυτό το κομμάτι με βοήθησε πάρα πολύ και ο συνεργάτης μου και χρόνια φίλος μου, ο Θανάσης Βαντόπουλος, ο οποίος με στήριξε στο κομμάτι αυτό, στο να αποφασίσω να δουλέψω με τον Patrick Tuor, μιας και το κόστος ενός τέτοιου προπονητή είναι αρκετά υψηλό. Είναι περίπου το διπλάσιο από τον προπονητή που είχα πέρσει, το Justin Compton, που και εκεί ήμουν βέβαια ικανοποιημένος και ευχαριστημένος, αλλά ήθελα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό. Ήθελα γενικώς αυτή η προετοιμασία να είναι τελείως διαφορετική, γι' αυτό αποφάσισα και να είμαι με ένα άλλο προπονητή. Είμαι πολύ ικανοποιημένος πως συζητήσαμε, μιλήσαμε κάποια πράγματα για την προετοιμασία. Είναι διαφορετική η προσέγγιση του από όλες τις προετοιμασίες που είχα κάνει μέχρι στιγμής, και αυτό αποζητούσα κιόλας. Ήθελα να γίνει κάτι διαφορετικό φέτος. Ο καιρός περνάει, είμαι 36 χρονών, που σημαίνει ότι οι ευκαιρίες για να πάρω κάρτα και να την αξιοποιήσω, όχι να την αξιοποιήσω, να την απολαύσω, δηλαδή να παίξω κάποιους αγώνες, είναι λίγες. Δηλαδή θεωρώ ότι εάν η κάρτα δεν έρθει φέτος στη χειρότερη του χρόνου, πρέπει να αλλάξω τρόπο σκέψης και τρόπο πλεύσης, έτσι, και πρέπει να αλλάξω τα σχέδιά μου. Είναι από τις τελευταίες προσπάθειες που θα κάνω, δηλαδή έχω πει ότι θα παίξω κάποιους αγώνες φέτος, κάποιους αγώνες του χρόνου, και αν δεν έρθει η κάρτα, ίσως να μην ξαναδιαγωνίσω στο εξωτερικό, να παίζω μόνο Ελλάδα. Σήμερα θα σας δείξω όλα μου τα γεύματα της καινούργιας μου διατροφής. Είναι το start, η αρχή του off-season μου. Ξεκινάω στα 109 κιλά. Ήμουνα σε φάση TRT για 15 εβδομάδες. Θεωρώ ότι κράτησα ένα καλό επίπεδο, με βάση το ότι δεν είχα ένα στόχο. Και γενικώς οι αθλητές που έχουν συνηθίσει να έχουν στόχους και να πηγαίνουν από αγώνα σε αγώνα, όταν δεν έχουν αγώνα, δεν μπορεί να είναι τόσο focus. Εγώ ήμουνα focus, ήμουνα συγκεντρωμένος, ήμουνα. Παρόλα αυτά που είχα, ρε παιδί μου, στο μυαλό μου, μπόρεσα, προσπάθησα τουλάχιστον να είμαι αρκετά συνεπής, μην έχοντας έναν αγώνα να στοχεύσω ή ένα στόχο οποιοδήποτε, τέλος πάντων. Οπότε θεωρώ ότι ξεκινάω από μια πολύ καλή βάση. Θεωρώ ότι είμαι πολύ καλύτερη φάση που ξεκινάω τώρα την προετοιμασία μου από τις περσινές ή τις προπέρσινες προετοιμασίες που ξεκινούσα. Βάσει αυτού είμαι πάλι αισιόδοξος ότι θα βελτιωθώ, ότι θα παρουσιάσω ένα καλύτερο πακέτο στους φετινούς αγώνες, και αυτός είναι ο σκοπός μου. Ο σκοπός μου είναι κάθε χρόνο να προσπαθώ να βελτιώνομαι. Λοιπόν, θα σας δείξω όλα μου τα γεύματα και στο τέλος της ημέρας θα περάσουν το σύνολο των μάκρων και των θερμίδων. Λοιπόν, δεύτερο γεύμα της ημέρας. Το δεύτερο γεύμα το κάνω πάντα στη δουλειά, στο κατάστημά μου. Είναι αυτό εδώ. Ένα άκρος απλό γευματάκι, 200 γραμμάρια άψο κοτόπουλο και 120 γραμμάρια άβραστο ρύζι. Αυτό είναι το δεύτερο γεύμα. Κλείνω και ανοίγουμε στο τρίτο γεύμα, που θα είναι το γεύμα που κάνω πριν την προπόνηση. Λοιπόν, έχω επιστρέψει στο σπίτι. Αυτό είναι το γεύμα που έχω πριν πάω στην προπόνηση, το οποίο είναι 200 γραμμάρια ψωμί κοτόπουλο, 120 γραμμάρια άβραστο ρύζι και 100 γραμμάρια λαχανικά με 10 γραμμάρια ελαιόλαδο. Εδώ πέρα η υγιεινή διατροφή ο Γιάννης, εδώ έχει φάει τρομερά υγιεινά, Ωραία πράγμα. Όχι. Τι έφαγες? Δεν ξέρω τι είπα. Τι έφαγες, ρε? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι? Έχεις φοβερή μνήμη.
αυτό είναι το ρεύμα που έχω αμέσως πριν πάω προπόνηση, το οποίο περιέχει μέσα 20 γραμμάρια isolate πρωτεΐνης και 20 γραμμάρια βιτάργου. Μέσα στην προπόνηση έχω 15 γραμμάρια essential αμινοξέα και άλλα 20 γραμμάρια από αυτό και θα σας δείξω και μετά την προπόνηση τι έχω. Λοιπόν, έχω επιστρέψει στο σπίτι μετά την προπόνηση. Το μεταπροπονητικό μου ρόφημα 60 γραμμάρια isolate, 50 βιτάργου, 10 essential αμινοξέα. Μετά από αυτό, 45 λεπτά με μία ώρα έχω το επόμενο γεύμα που είναι το τέταρτο της ημέρας. Και είναι και το δυσκολότερο στο να το καταναλώσω, διότι έχει προηγηθεί το ρόφημα. Έχει προηγηθεί ο υδατάνθρακας που έχω πριν την προπόνηση. Και το pre-workout που έχει πρωτεΐνη με υδατάνθρακες πάλι. Οπότε πολλές θερμίδες μαζεμένες έχω την άδεια της προπόνησης. Γενικά, μετά την προπόνηση δεν έχω πέφτει η όρεξή μου για φαγητό. Οπότε είναι το πιο δύσκολο γεύμα στο να το καταναλώσω. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε στο τέταρτο γεύμα, το οποίο είναι 200 μοσχάρι, άψητο, 120 γραμμάρια άβρα στο ρύζι και 100 γραμμάρια σαλάτα, 10 γραμμάρια ελαιόλαδο. Αυτό είναι το γευματάκι. Τώρα αυτή τη στιγμή ξεκινώ και αρχίζω να ψιλοπεινάω. Πέρασε παραπάνω από μία ώρα για να δεν μπορούσα να φάω. Όπως σας είπα, με δυσκολεύει πολύ αυτό το γεύμα. Οπότε το άφησα λίγο παραπάνω από μία ώρα. Ούτως όλος χρονικά είμαι μέσω πλαίσιο να μπορέσω να ολοκληρώσω τα γεύματά μου με ευκολία. Οπότε δεν έχω θέμα. Οπότε κάνω το τέταρτο γεύμα, ανοίγω στο επόμενο να σας δείξω το πέμπτο γεύμα μου. Λοιπόν, παιδιά, έχω έρθει στο σπίτι και έχω ετοιμάσει το πρώτο τελευταίο γεύμα της ημέρας, το πέμπτο κατά σειρά. Το οποίο είναι και μακράν το νοστιμότερό μου. Έχουμε 200 γραμμάρια άψητο σολομό, 400 γραμμάρια άψητη πατάτα, η οποία γίνει στο φούρνο μικροκυμάτων και γίνει οφτή, και 100 γραμμάρια λαχανικά με 10 γραμμάρια ελαιόλαδο. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο γεύμα της ημέρας. Εδώ έχει λιγότερο υδατάνθρακες και περισσότερα λιπαρά συγκριτικά με τα υπόλοιπα γεύματά μου. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε φτάσει στο τελευταίο γεύμα της ημέρας, το οποίο είναι 60 γραμμάρια πρωτεΐνη isolate, 60 γραμμάρια βρώμη και 30 γραμμάρια κάσιους. Και όπως σας είπα, στο τέλος των γευμάτων θα κάνουμε τα σύνολα. Οπότε η διατροφή μου, όπως έχει αυτή τη στιγμή, είναι στις 4.800 θερμίδες, 331 γραμμάρια πρωτεΐνης, 621 γραμμάρια υδατάνθρακα και 109 γραμμάρια λιπαρά. 4.800, και πιστεύω ότι μαζί με την όλη σωσή που χρησιμοποιώ μέσα στη μέρα, σίγουρα παίρνω άλλες 150 θερμίδες, σίγουρα από εκεί. Οπότε πες χοντρά-χοντρά ότι είμαι περίπου στις 5.000 αυτή τη στιγμή. Οι 5.000 θερμίδες τις καταναλώνω σχετικά εύκολα. Η μόνη πίεση που είπα και πριν, που νιώθω έτσι αρκετά έντονα, είναι στο γεύμα που είναι μετά την προπόνηση, που με ζορίζει περισσότερο από τα υπόλοιπα, και ίσως λίγο το πρωινό. Το πρωινό, επειδή είναι αρκετά θερμιδικό, έχει και πολύ βρώμη, που μου αρέσει βέβαια στη γεύση, αλλά γενικώς το πρωί, επειδή σχολούμαι, κάνω την αεροβική μου και είμαι σε μια φάση ότι πάω τα παιδιά σχολείο, είμαι λίγο στρεσαρισμένος. Κάνω και την αεροβική μου, έρχομαι στο σπίτι και είμαι οριακά, γιατί πρέπει να πάω και στο μαγαζί. Είμαι λίγο αγχωμένος δηλαδή εκείνη την περίοδο, είμαι λίγο βιαστικός. Δεν μου βγαίνει εύκολο να φάω, αλλά εντάξει, το καταναλώνω γενικότερα με ευκολία. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, μια και όπως σας είπα, έχουμε ξεκινήσει προετοιμασία, θα σας κρατώ ενήμερους. Κάθε εβδομάδα έχω update με τον προπονητή μου. Οπότε για οτιδήποτε αλλαγές υπάρχουν ή οτιδήποτε συμβαίνει στο πλάνο μου, θα κάνω βίντεο με μελλοντικά full diophenic όταν κάτι αλλάζει ή όταν θέλω να σας δείξω το πώς εξελίσσεται η σωματική μου κατάσταση από εβδομάδα σε εβδομάδα. Οπότε στην ουσία είναι η πρώτη εβδομάδα τώρα του off-season μου, είναι η πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας μου και εδώ θα σας καληνυχτήσω. Και φυσικά για άλλη μια φορά ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη. Έχουμε περάσει τους 30.000, τώρα ο στόχος είναι 50.000. Οπότε εγγραφή στο κανάλι, γιατί είστε πάρα πολλοί αυτοί που βλέπετε βίντεο και δεν είστε εγγεγραμμένοι. Οπότε, παιδιά, δεν κοστίζει κάτι. Κάντε εγγραφή στο κανάλι. Like, αν σας αρέσει φυσικά το βίντεο. Βοηθάει πάρα πολύ στον αλγόριθμο για να μπορέσει το βίντεο να φτάσει σε περισσότερα μάτια. Και φυσικά, κουδουνάκι για μελλοντικές ενημερώσεις. Είμαι ο Παντελής Σαυλάκης και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.